Καλημέρα κύριε Πρέσβη. Καλή σας ημέρα κύριε Σαχίνη. Κύριε Πρέσβη, πώς κρίνετε ότι ξεκινά το 23 με τρεις χώρες εκλογές, Κύπρο, Ελλάδα και Τουρκία, και με όλη αυτή την καταιγιστική επικαιρότητα που έχει και μία επιτομή στην Ουάσιγκτον αυτές τις μέρες, συμπτωματικά ή όχι δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε πώς το κρίνετε, F-16 στην Τουρκία, F-35 στην Ελλάδα, όχι τζάμπα βέβαια, διότι τα F-35 πρέπει να πω στοιχίζουν όσο τα Ραφάλ, οι φρεγάτες και ό,τι άλλο είναι να πάρουμε, και πάλι θα πρέπει να πληρώσουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει, πού οδηγούμαστε? Κύριε Σαχίνη, το γεγονός ότι γίνονται εκλογές σε τρεις χώρες νομίζω ότι είναι συμπτωματικό. Συμπληρώνεται ο χρόνος θητείας κυβερνήσεων στις χώρες αυτές και επομένως σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους πρέπει να γίνουν εκλογές. Εν τούτης, το γεγονός αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία για μας. Υπό την εξής έννοια, έχει διαπιστωθεί κατ' επανάληψη από το ιστορικό και από τη διαδρομή των ελληνοτουρκικών σχέσεων ότι η Τουρκία συνηθίζει, μελετά και εξετάζει με μεγάλη προσοχή τα διαδραματιζόμενα στην εσωτερική μας πολιτική σκηνή και συνηθίζει να προβαίνει σε δυναμικές αποφασιστικές εις βάρος μας πρωτοβουλίες. Ο Σάκης θεωρεί ότι υφίσταται ένα κλίμα χαλάρωσης ή σχετικής, θα σας έλεγα σχετικά μειωμένης οργάνωσης στο εσωτερικό μας μέτωπο, και αυτό το εκμεταλλεύεται πάντοτε δημιουργώντας τελεσμένα εις βάρος μας. Παράδειγμα, την ασθένεια, την περίοδο που ήταν ασθενής ο στρατάρχης Παπάγος για αρκετό χρονικό διάστημα, 2-3 μηνών, εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι υπήρχε μία αποδυνάμωση της ισχύος του τότε Πρωθυπουργού και προχώρησε στους διωγμούς, στους φρικτούς διωγμούς των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι εφόσον ο στατάρχης δεν μπορούσε να ασκήσει εξουσία και ακόμα δεν είχε καθοριστεί το θέμα της διαδοχής του, προσφέροντο άριστες συνθήκες για να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια. Δεύτερο γεγονός σας ήταν απόλυτα χαρακτηριστικό, το κενό εξουσίας που προέκυψε με την πτώση της ελληνικής χούντας το 1974. Mm-hmm. Μέχρι όταν αναλάβει ο Καραμαλής την εξουσία και την ελέγξει πλήρως και αποφασίζει ποια γραμμή θα ακολουθήσει, έγινε η περίφημη εισβολή. Άλλο παράδειγμα, η κρίση των ημείων, όπου εκεί ο τότε εκλεγής πρωθυπουργός Σιμίτης, πριν αναλάβει ακόμα ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή, αντιμετώπισε την τουρκική επιθετικότητα στα Ήμια. Επομένως, από αυτή την άποψη έχει σημασία πότε γίνονται οι δικές μας εκλογές, πότε γίνονται οι εκλογές στην Κύπρο και πώς θα ενεργήσει ενδεχομένως η Τουρκία. Δεν έχουμε ενδείξεις ότι υπάρχει σχέδιο εκ μέρους της, αλλά θα ήταν αφέλεια και σφάλμα να θεωρήσουμε ότι τέτοια γεγονότα την αφήνουν αδιάφοροι ή δεν παίζουν κανένα ρόλο στις εξωτερικές μας σχέσεις. Παίζουν ρόλο και πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση και σε ετοιμότητα. Θέλω να σας ρωτήσω ωστόσο, κύριε Πρέσβη, από την πολύχρονη ενασχόλησή σας και την εμπειρία σας. Μάλιστα. Οι εκλογές στην Ελλάδα και οι εκλογές στην Τουρκία καθορίζουν και τη στρατηγική της Τουρκίας έναντι ημών ή είναι μία ακόμη παράμετρος? Θέλω να πω, η ιστορία της επέκτασης της Τουρκίας σε ζωτικούς χώρους που αυτή έτσι τους έχει ονοματίσει, αισθανόμενοι ότι παίζει ένα ρόλο περιφερειακής δύναμης ισχύος, σχετίζεται με τις εκλογές ή απλά και οι εκλογές εργαλειοποιούνται? Νομίζω, κύριε Σαχίνη, πιστεύω, δεν το νομίζω απλώς, το πιστεύω, ότι η στάση που τηρεί η Τουρκία απέναντί μας δεν οφείλεται στην πρόθεσή της να κινητοποιήσει ή να ευαισθητοποιήσει ένα εκλογικό κοινό υπέρ του Προέδρου Ερντογάν. Μπορεί σε κάποιο βαθμό να το σκέπτεται και αυτό η τουρκική ηγεσία. Εν τούτης όμως, η κλιμάκωση των απαιτήσεων και διεκδικήσεων προς τη δική μας πλευρά είναι συστατικό στοιχείο
αναπόσπαστο της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας. Θα ήταν σφάρμα να θεωρήσουμε, όπως δυστυχώς για μεγάλο χρονικό διάστημα συνέβαινε εδώ, και αυτό το παρατηρούσαμε στις αναλύσεις διαφόρων σχολιαστών και παρατηρητών των εσωτερικών μας σχέσεων, ότι η Τουρκία είναι επιθετική λόγω εκλογών. Όχι. Είναι επιθετική διότι αυτό είναι το DNA της εξωτερικής της πολιτικής απέναντί μας. Είναι στρατηγική η λόγη αυτής της στάσης, και αυτή τη στάση θα σας έλεγα ότι την ανιχνεύει κανείς, εάν παρατηρήσει με προσοχή και το παρελθόν, από την επομένη σχεδόν της υπογραφής της συνθήκης της Λοζάνης, όπου και τότε ακούστηκαν αμέσως φωνές κατά της παραχώρησης ελληνικών νησιών στην Ελλάδα, και τότε ακούστηκαν φωνές ότι υφίσταται μία κολόβωση, έναν περιορισμό η Τουρκία σε ό,τι αφορά το Αιγαίο, και ότι θα έπρεπε να επιδιωχθεί με κάθε τρόπο και σε εύθετο χρόνο η απόκτηση δικαιωμάτων στον χώρο που τώρα η Τουρκία διεκδικεί. Άρα να μην έχουμε ψευδεστήσεις, αυτή είναι η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας ανεξαρτήτως εκλογών. Και αν δεν γινόντουσαν εκλογές, την ίδια στάση θα τηρούσε η Τουρκία. Θέλω να σας ρωτήσω, και δράτω με τις ευκαιρίες από την επικαιρότητα, υπάρχει αυτή η διελκυστίδα F-16, F-35, ναι, στην Τουρκία, F-35 στην Ελλάδα, συμπτωματικά, ναι, λέει το State Department, αλλά ταυτοχρόνως υπάρχει πληροφορία ότι η Τουρκία παίζει τα ρέστα της ως μέλος του ΝΑΤΟ και αυτή στον εκβιασμό για την είσοδο της Σουηδίας και της Φιλανδίας, σε βαθμό που να λέει ότι αυτό θα το δούμε και μετά τις εκλογές μας, πρώτον, και δεύτερον, μέσα στα ανταλλάγματα ακούγονται και τα F-16. Όλα αυτά σας δίνουν την εικόνα ότι το ατίθασο, θα το πω σικ παιδί, τελικώς κανακεύεται, ενώ ο δεδομένος περιμένει στη γωνία. Μάλιστα, μου δίνουν αυτή την εντύπωση. Η αμερικανική πολιτική πάντα έδινε μια ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα στην Τουρκία λόγω της γεωστρατηγικής και γεωπολιτικής της θέσης. Αυτή η άποψη νομίζω ότι συνεχίζεται να είναι η κρατούσα σε μεγάλο τμήμα του State Department, του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Mm-hmm. Πιστεύω ότι παρά τις διάφορες κινήσεις της Τουρκίας, που για οποιοδήποτε άλλη κινήσεις που αν γινόντουσαν από οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ θα προκαλούσαν όχι απλώς δυσφορία όπως η Τουρκία προκάλεσε, αλλά απερίφραστη καταδίκη και έντονη αντίδραση, αντιμετωπίζονται από το αμερικανικό κατεστημένο, τουλάχιστον του Υπουργείου Εξωτερικών, με κατανόηση, επιοίκεια και ανοχή. Και επειδή έχει φτάσει η Τουρκία σε ένα σημείο πρόκλησης πια, που δεν μπορεί, και μια συμπεριφορά που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, ναι μεν εκφράζονται κάποια με σχόλια, δυσαρέσκεια και έμεση δυσφορία, αλλά δεν έχει αλλάξει η στάση αυτή. Έχουμε βεβαίως εμείς την εντύπωση ότι ο πρόεδρος Biden και άλλα στελέχη της κυβέρνησής του, και κυρίως γερουσιαστές και πολιτικοί και βουλευτές όπως ο Μενέντες παραδείγματος χάρη, που έχουν μια περίφραστα και σαφώς φιλελληνική στάση, έχουν αλλάξει την αμερικανική εξωτερική πολιτική στην περιοχή. Δεν νομίζω ότι την έχουν αλλάξει. Ίσως να την έχουν μετριάσει σε ό,τι αφορά την εκδήλωση ανοχής. Αλλά την έχουν, δεν παραμένει την... ναι, ένα πρώτο, σε πρώτη θέση στην αμερικανική εκτίμηση ως προς την σημασία της. Αυτό το βλέπουμε καθαρά στην περίπτωση των F-16 και των F-35. Κύριε Πρεσβή, έχουν, δεν έχουν αλλάξει, το προσπαθούν, μάχονται κάποιοι, και μαζί τους και Ελληνοαμερικανοί νέας γενιάς. Βέβαια, η ουσία είναι σημαντικό αυτό. Βεβαίως. Και η χθεσινή δήλωση Μενέντες, νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο αποστομώνει και κάποιους θύλακες κατευνασμού στην Ελλάδα. Ο Μενέντες είπε ότι ασφαλώς και είναι κρίσιμα όποια οπλικά συστήματα να μην πάνε σε ένα κράτος που τρομοκρατεί τους γείτονές του. Αυτά δεν τα λέμε ούτε στην Ελλάδα, πρέπει να πω.
Και όχι μόνο αυτό, λέμε ότι θα τα πάρουν κάποια στιγμή τα F-16, τι να κάνουμε, θα τα πάρουμε. Ναι. Μια ατυχής δήλωση κατά τη γνώμη μου του Υφυπουργού. Το θέμα των F-16 είναι χαρακτηριστικό και αυτό που σας είπα, δηλαδή της άευνοιας και της ανοχής που επιδεικνύεται από μέρος της πολιτικής ηγεσίας των ΗΠΑ, είναι όμως παράλληλα και χαρακτηριστικό μιας μερίδας σχολιαστών ή παραγόντων της εσωτερικής μας πολιτικής ζωής. Αυτή η άποψη ότι μα τι να κάνουμε, τελικά θα τα πάρουν τα F-16, ας προσαρμοστούμε σε αυτό το ενδεχόμενο για λόγους ρεαλισμού, νομίζω ότι είναι λανθασμένη άποψη. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία τηρεί μια τέτοια στάση απέναντί μας και βρίσκουμε σε θέσεις ανώτατων Αμερικανών αξιωματούχων όπως ο Μενέντες και άλλοι, η νέας γενιάς ελληνικής καταγωγής Αμερικανή πολιτική, μια συνηγορία απόλυτα ορθή και βάσιμη. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί εμείς πρέπει μυρολατρικά να δεχθούμε ότι οπωσδήποτε η Τουρκία θα τα πάρει. Μπορεί και να τα πάρει. Mm. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να παραιτηθούμε της αντίδρασης και της κατηγορηματικής διαφωνίας μας στην απόκτησή. Κύριε Πρέσβη, υπό το βάρος αυτού που μόλις αναφέρατε, θέλω να σας ρωτήσω, διπλωμάτης είστε και ξέρετε πολύ καλά ότι οι συνομιλίες δεν είναι πάντα δημοσιοποιήσιμες, όμως είναι άλλο αυτό και είναι άλλο αν σε αυτή τη συγκυρία η χώρα μας ωφελείται από το να μπει σε έναν διάλογο μυστικό εφόλης της ύλης, γιατί μέχρι στιγμής αυτό γράφεται και δεν διαψεύδεται, ή εν πάση περιπτώσει έτσι πρέπει να πορευτούμε σε αυτές τις συνθήκες, με τον γείτονα τον αναθεωρητικό να θέτει όλα τα ζητήματα πάνω στο τραπέζι. Στο θέμα αυτό νομίζω ότι έχει δημιουργηθεί μία σύγχυση. Δηλαδή υπάρχει η σχολή η οποία λέει ότι είναι απαραίτητο ακόμα και με τον χειρότερο και τον πλέον ιδρυμή εκφρόσου να διατηρείς έναν διάβλο επικοινωνίας για να αποφευχθεί το χειρότερο. Mm-hmm. Και υπάρχει και η σχολή που υποστηρίζει ότι κάτω από τέτοιες συνθήκες που έχουν δημιουργήσει οι απαράδεκτες επιθετικές κινήσεις του, τέτοια επαφή δεν είναι νοητή. Πράγματι, για να είμαστε αντικειμενικοί, καλό είναι να διατηρούμε μία επαφή με την Τουρκία. Το θέμα όμως είναι ότι αυτή η επαφή, που η χρησιμότητά της δεν αμφισβητείται, άλλο είναι να χαρακτηρίζεται ως επαφή που θα μας βοηθούσε σε περίπτωση κρίσιμης ανάγκης να κάνουμε κάποια συνεννόηση μαζί της για να αποφευχθεί μια σύγκρουση, και άλλο είναι να υιοθετείται ως επίσημη γραμμή και εν πάση περιπτώσει να την κάνουμε την επαφή, να έχουμε κάποια επικοινωνία. Αυτό όμως προϋποθέτει ορισμένους όρους και ορισμένες προϋποθέσεις. Δεν μπορεί όταν ο άλλος σε απειλεί ότι θα σε ρίξει στη θάλασσα, ότι δεν πρόκειται να μεταβάλει ούτε κατά ένα εκατοστό τις απαράδεκτες διεκδικήσεις του στο Αιγαίο, ότι δεν ανακαλεί σε καμιά περίπτωση τη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας, να εσύ να επιμένεις ότι θέλεις να έρθεις σε επαφή μαζί του, θα πρέπει παράλληλα να τονίζεις ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν αλλάξει τη συμπεριφορά της απέναντί μας. Άρα αν λέτε, δεν σε σέβεται ο αντίπαλός σου και δεν τηρεί το απολύτως στοιχειώδες να μειώσει τους επιθετικούς του τόνους, να μειώσει την χλεβαστική του στάση, να μειώσει ή να εξαλείψει τις απαράδεκτες, δεν θα έλεγα να τις εξαλείψει διότι είναι στοιχείο της πολιτικής του, αλλά εν πάση περιπτώσει να σταματήσει τις επιθετικές κινήσεις, υπερπτήσεις, παραβιάσεις κτλ., τότε τι νόημα έχουν οι επαφές. Αν εμείς επιμένουμε σε επαφές κάτω από τέτοιους όρους, είναι βέβαιο ότι το μήνυμα που δίνουμε στην Τουρκία δεν είναι ότι απλώς έχουμε φιλιρινική και καλή διάθεση απέναντί της, καλόπιστη διάθεση, για να εγκαινιάσουμε ένα καθεστώς καλής γειτονίας και συνεννόησης.
είναι ότι κατεχόμαστε από ένα φοβικό σύνδρομο. Καλός είναι ο διάβλος επικοινωνίας να υπάρχει, αλλά να υπάρχει υπό όρους τους οποίους οφείλει η Τουρκία να σέβεται και να τηρεί. Και υπάρχει και κάτι άλλο, κύριε Σαχίνη, το οποίο νομίζω ότι αξίζει να σχολιαστεί. Αυτές οι επαφές που από δικής μας πλευράς εξηγούνται ως επαφές χρήσιμες για περίπτωση ανάγκης, γιατί δεν ανακοινώνονται από τη δική μας πλευρά και ανακοινώνονται μονίμως και σταθερά από την πλευρά της Τουρκίας ή από άλλες χώρες, παραδείγματος χάρη τη Γερμανία, οι οποίες μεσολαβούν για να μας φέρουν σε επαφή? Γιατί εμείς την καλύπτουμε αυτή τη στάση με σιωπή, με σιγή? Έχουμε κάτι να κρύψουμε? Είναι πολύ σαφές. Λέμε ότι το κάνουμε, ότι θέλουμε την επαφή για τους λόγους που αναφέραμε προηγουμένως. Επομένως δεν πρέπει να κατεχόμαστε από μία στάση, θα σας έλεγα, κρυφού πέπλου σε ό,τι αφορά τις επαφές μας. Να το πούμε και εμείς. Αλλιώς δίνουμε την εντύπωση ότι ενδεχομένως θέλουμε και κάτι άλλο από τις επαφές και δεν τις ανακοινώνουμε για να μην γίνει αυτό αντικείμενο κριτικής ή αντικείμενο αμφισβήτησης. Μια πιο δυναμική λοιπόν και σαφή στάση. Ναι, θέλουμε να έχουμε ένα διάβλο επικοινωνίας εφόσον η Τουρκία μας σέβεται. Και να το τονίζουμε αυτό. Άρα λέτε δεν αρκεί να σου πει ότι αλλάζω τη φρασιολογία μου. Πρέπει να κάνει απτά βήματα υπερπτήσεων, παραβάσεων, παραβιάσεων. Υπάρχει, όπως είπατε σωστά, το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας που είναι στρατηγική πια. Υπάρχει το κάζους μπέλι που έχει φτάσει μέχρι και νοτιοδυτικά της Κρήτης, όχι μόνο. Είναι εξωφρενικό αυτό. Μάλιστα. Είναι εξωφρενικό αυτό. Άρα δεν μπορείς να μιλάς. Αποκλείεται, με ρωτούν εδώ ακροατές. Αποκλείει, λέει ο κύριος πρέσβης, το ενδεχόμενο όντως να συζητάμε επί της ουσίας. Λάθος μεν, αλλά να το πράττουμε και γι' αυτό το λόγο δεν θέλουμε να τα δημοσιοποιούμε? Το αποκλείει? Κοιτάξτε, τίποτα δεν μπορώ να επιβεβαιώσω και τίποτα δεν μπορώ να αποκλείσω. Θα ήταν πολύ παρακινδυνευμένο και δεν θα ανταποκρινόταν σε μια δεοντολογική ανάλυση της κατάστασης μια τέτοια στάση. Θα ήταν μια μελλοντολογική εκτίμηση. Εκείνο το οποίο όμως τονίζω είναι ότι μια τέτοια συμπεριφορά διεύρυνσης των επαφών, ώστε να μην περιορίζονται αυτές απλώς στη βελτίωση του κλίματος, αλλά να περιλαμβάνουν και θέματα ουσίας, ενέχει έναν πολύ σοβαρό και βαρύ κίνδυνο να μας οδηγήσει σταδιακά σε μία διολύσθηση. Διότι αν αρχίσεις με τέτοιου είδους επαφές και επιθεμάτων ουσίας, κινείσαι σε ένα ναρκοθετημένο έδαφος. Είναι πολύ εύκολο ένα μέτρο που εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι αποβλέπει στη βελτίωση του κλίματος, στην πραγματικότητα να συνιστά και μία μικρή παραχώρηση προς την άλλη πλευρά. Και μπορεί αυτή η παραχώρηση να γίνεται όχι οικειοθελώς, αλλά στο πνεύμα καλλιέργειας καλής ατμόσφαιρας. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα προσέχουμε. Το ότι δεν το ανακοινώνουμε εμείς, το ότι δεν προσδιορίζουμε επακριβώς το περιεχόμενο. Έχουμε κάτι να κρύψουμε, πιστεύετε, κύριε πρέσβη? Φοβάμαι ότι δίνουμε την εντύπωση ότι μπορεί κάτι να κρύβουμε. Μάλιστα. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω και θα έρθω στα κάθε μας το εξής. Υπήρξε, δεν ήσασταν θειασότης αυτής της αντίληψης, υπήρξε όμως ένα μότο τα τελευταία δύο χρόνια ότι η Τουρκία διαρκώς απομονώνεται. Παρακολουθώ και πρόσεξα πολύ τι είπατε για την ανάλυση των αμερικανικών συστημάτων σε σχέση με την Τουρκία. Παρακολουθώ. Καλές σχέσεις, τόσο κοντά τόσο μακριά, αλλά φαίνεται ο αμερικανικός παράγοντας να αναγνωρίζει την αυτονομία, την όποια αυτονομία της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Βλέπω τώρα ότι ένα-δύο όρους θέτει η Συρία για να τα ξαναβρούνε με την Τουρκία. Τον Ισραηλινό πρόεδρο να καλεί την τουρκική ηγεσία. Τελικά πόσο απομονωμένη είναι η Τουρκία?
δεν είναι απομονωμένη. Σε αυτό απαντώ ευθέως και κατηγορηματικά. Δεν βλέπω στοιχεία που να δικαιολογούν την άποψη περί απομονώσεως της Τουρκίας. Αντιθέτως, βλέπω ότι με την όλη τη στάση και με τον τρόπο με τον οποίο τρίτες χώρες και μάλιστα μεγάλης ισχύος, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι το Ισραήλ, όπως είναι και η Ευρώπη, ακόμα και η Συρία θα σας έλεγα, με την οποία οι σχέσεις της με την Τουρκία ήταν προβληματικές, αναγνωρίζουν την Τουρκία και επιχειρούν σε διάφορα χρονικά σημεία να βελτιώσουν τις σχέσεις μαζί της. Έφτασε η Τουρκία στο σημείο, όταν εξεράγει ο πόλεμος στην Ουκρανία, να δηλώσει από την πρώτη στιγμή ότι δεν πρόκειται να τηρήσει τις κυρώσεις εναντίον της. Όλη η Ευρώπη με μία, θα σας έλεγα, κατακριτέα κατά την άποψή μου, συμφωνία και πνεύμα ταύτισης έσπευσε να δηλώσει ότι περιμένει τις κυρώσεις της Αμερικής για να ευθυγραμμιστεί. Ποιος η Ευρώπη που υποτίθεται ότι αποτελεί έναν σημαντικό πολιτικό οργανισμό που θέλει να τονίζει την παρουσία της στα διεθνή δρόμενα και να υπερασπίζει τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο να περιμένουμε τι θα πει η Ουάσιγκτον για να το υιοθετήσουμε ασυζητητή. Έρχεται λοιπόν η Τουρκία και αυτό που δεν τολμάει η Ευρώπη το τολμάει εκείνη και μάλιστα την επομένη της ανακοίνωσης των κυρώσεων και δεν της λέει κανείς απολύτως τίποτα. Και όχι μόνον αυτό, αλλά οι Αμερικανοί δεν περιορίζονται στο να μην αντιδράσουν, συγχρόνως εξαίρουν και τον ρόλο της, επειδή δήλωσε ότι θέλει να φιλοξενήσει συνομιλίες Ουκρανών και Ρώσων προκειμένου να επέλθει μια εκεχηρία ή να ρυθμιστεί το θέμα της εξαγωγής σιτηρών από την Ουκρανία προς τον υπόλοιπο κόσμο και δηλώνουν ότι η Τουρκία είναι σημαντικός παράγων ειρήνης. Πού είναι η απομόνωση? Εγώ δεν βλέπω πουθενά απομόνωση. Ένας ηγέτης όπως ο Ερντογάν, ο οποίος επικοινωνεί όποτε θέλει με τον πρόεδρο Πούτιν, ο οποίος έχει επικοινωνία με την αμερικανική πλευρά, ο οποίος διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με ευρωπαϊκές χώρες, πώς και γιατί θα θεωρηθεί απομονωμένος? Να ρωτήσω. Αυτό είναι μια λανθασμένη αντίληψη που εμποδίζει την ορθή αντίληψη της πραγματικότητας. Και όποιος το δηλώνει αυτό, νομίζω ότι όχι απλώς δεν μπορεί να το θεμελιώσει, αλλά συγχρόνως συμβάλλει στη δημιουργία αβάσιμων εντυπώσεων. Άρα, κατά τη γνώμη σας, το αφήγημα ότι είναι απομονωμένη και στο ιμπούκα Ευρωπαίων, συμμάχων, Αμερικανών, μήπως τελικά, όπως μου λέει εδώ ο ακροατής, όλη αυτή η προσπάθεια στοχεύει στο δικό μας εσωτερικό, στο να εφησυχάζουμε? Δεν νομίζω ότι θα είχε νόημα κάποιοι να καλλιεργούν την εντύπωση ότι πρέπει να εφησυχάζουμε, διότι επί καθημερινής βάσης τα δελτία ειδήσεων μας υπενθυμίζουν ότι δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Ναι, αλλά τα ίδια δελτία που αναφέρεστε, κύριε Καραϊτίδη, επί καθημερινής βάσης μας λένε πόσο απομονωμένη είναι η Τουρκία στους αναλύσεις τους. Στο σκέλος αυτό λοιπόν λέω ότι αυτή η ερμηνεία είναι όντως λανθασμένη. Μάλιστα, πάω στα καθημάς. Νομίζω ότι αυτό δεν γίνεται για παραπλάνηση της κοινής γνώμης. Γίνεται από μια στάση μετατροπής της προσδοκίας και της επιθυμίας σε πραγματικότητα. Μάλιστα. Τους ευσεβείς πόθους μας για απομόνωση της Τουρκίας, που θα ήταν λογικό να υπάρχει, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει, τους προσπαθούμε να τους ερμηνεύσουμε ως επιβεβαιωτικούς της δίθεν ήδη επελθούσης απομόνωσης. Αυτό είναι λάθος. Κάνω ένα συνδυασμό του ερωτήματος ακροατή, αν ο κ. Καραϊτίδης έχει ξαναδεί σε τέτοιο μάκρος χρονικό καταστάσεις μυστικής διπλωματίας, θυμίζω λέει εδώ ο ακροατής, Βερολίνο, Κωνσταντινούπολη, Βρυξέλλες, κανάλια επικοινωνίας διαρκώς υπουργών όπως του κυρίου Γεραπετρίτη με τα 6 ναυτικά μίλια, αν είναι δυνατόν, λέει, κόκκινη γραμμή με τον Τούρκο απερχόντα πρέσβη. Το έχει ξανασυναντήσει στην πολιτική ιστορία της χώρας τόσο μεγάλου εύρους μυστικές συνομιλίες? Το συνδυάζω με το γεγονός,
Και θέλω μια απάντηση κοινή, αν είναι εφικτό. Αν εκτιμάτε ότι η τουρκική διπλωματία, θα το πω λαϊκά, παίζει μπάλα παντού. Έχει αντιληφθεί τη ρευστότητα της εποχής και έχει απλώσει όλο τον τραχανά της. Η τουρκική διπλωματία έχει μια παράδοση, μακρά παράδοση, από την περίοδο, θα σας έλεγα, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, άνετων κινήσεων, ακόμα και εικονοκλαστικών κινήσεων, έναντι των άλλων χωρών. Αυτή την παράδοση τη διατηρεί και μετά την εγκαθίδρυση, μετά την επικράτηση του Κεμάλ, και όχι απλώς τη διατηρεί, αλλά συστηματικά την εφαρμόζει και την ακολουθεί, και θα σας έλεγα με επιτυχία. Αυτό δε έχει ως αποτέλεσμα όλοι να αναγνωρίζουν στην Τουρκία την δυνατότητα, την ιδιορυθμία αυτή, και να λένε τι να κάνουμε. Αυτή είναι η Τουρκία, έτσι συνηθίζει να συμπεριφέρεται, έτσι πρέπει να την αντιμετωπίζουμε. Πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται στην γεωγραφική της, στη γεωπολιτική της θέση, την οποία η Τουρκία εκμεταλλεύεται αριστοτεχνικά και επιδέξια. Γνωρίζει ότι κινούμενη παλινδρομικά μεταξύ Δύσης και Ρωσίας μπορεί να αποκομίζει ωφέλη ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση και από την μία πλευρά και από την άλλη. Το πολιτικό γύμνασμα αμφιταλάντευσης, όταν με στενοχωρεί η Δύση, καταφεύγω στη Ρωσία και τούμπαλιν, είναι ένα γύμνασμα που απεδείχθη ότι αποδίδει καρπούς και γίνεται αποδεκτό και από τις δύο πλευρές. Μάλιστα. Έχετε ξαναδεί, απαντήστε στο ερώτημα το κρατή. Ναι. Να απαντήσω και σε αυτό. Να είμαστε ειλικρινείς και ρεαλιστές. Αυτό που χαρακτηρίζουμε μυστική διπλωματία θέλει μία διευκρίνηση. Πάντα η διπλωματία έχει και ένα σκέλος δραστηριότητας στα παρασκήνια, το οποίο δεν έρχεται αμέσως ή δεν έρχεται ενίοτε ή έρχεται πολύ αργά στην δημοσιότητα, και αυτό, ξέρετε, είναι στη φύση της διπλωματίας. Δεν μπορεί όλα να γίνονται δημοσίως, να προεξαγγέλλονται ή να αναλύονται δημοσίως. Υπάρχει και μία δραστηριότητα που γίνεται στα παρασκήνια, που περιλαμβάνει προσωπικές επαφές μη ανακοινώσιμες εντούτοις. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να λειτουργήσει η διπλωματία, ξέρετε. Αυτή την τακτική όμως δεν πρέπει να την θεωρούμε ότι είναι μία τακτική απειλαγμένη κινδύνων. Μπορεί μέχρι σε ένα σημείο αυτό να γίνεται ανεκτό, εφόσον όμως αποκαλύπτεται και δηλώνεται κάποια στιγμή ποιος είναι ο στόχος αυτών των επαφών. Εάν αποκρύπτεται και ο στόχος, τότε όντως έχουμε φαινόμενα μυστικής διπλωματίας που μπορεί να είναι επικίνδυνα. Τώρα, έρχομαι στα καθημάς ως εξής. Αν αντίθετα στις δηλώσεις της τουρκικής πολιτικής κοινής, κανείς δεν το αφισβητεί, δεν είναι μόνο ο Ερντογάν για τη γαλάζια πατρίδα, το λένε και οι κεμαλιστές αντιπαλοί του. Και μάλιστα υπερακοντίζουν ακόμη και για τα νησιά. Η απάντηση ελληνική είναι νατοϊκά νησιά, το είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Είναι θέμα σωστής στρατηγικής να χαρακτηρίζουμε τα νησιά μας νατοϊκά νησιά? Θέλω να υπενθυμίσω ότι πολλές ασκήσεις του ΝΑΤΟ υπό την πίεση της Τουρκίας και όχι μόνο έχουν να εξαιρέσει. Και εν πάση περιπτώσει, το θέμα κυριαρχία σου είναι θέμα μετατροπή σε νατοϊκά τα νησιά σου? Είσαι μέλος του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι γνωστό. Όπως είναι και η Τουρκία, η οποία έχει ζητήσει και συγκεκριμένες εξαιρέσεις ασκήσεων Λίμνο και όχι μόνο, τα οποία έχει κάνει πολλές φορές αποδεκτό το ΝΑΤΟ. Τι έγινε τώρα εδώ πέρα? Είναι σωστή στρατηγική να λες τα νησιά σου είναι νατοϊκά? Ομολογώ, κύριε Σαχίνη, ότι δεν έχω υπόψη μου την ακριβή διατύπωση που χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του. Γνωρίζω απλώς το περιεχόμενο και τις κύριες θέσεις που διατύπωσε. Νομίζω ότι, θέλω να νομίζω και πιστεύω ότι η φράση «νατοϊκά νησιά» είχε την έννοια ότι το ίδιο το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να ανέχεται τη στάση της Τουρκίας τη στιγμή που και η Ελλάδα είναι χώρα μέλος του, και συνεπώς όλα τα σημεία
της ελληνικής επικράτειας πρέπει να την χάνουν της προστασίας του ΝΑΤΟ έναντι των τουρκικών απαιτήσεων. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό ήταν το νόημα της φράσης του Πρωθυπουργού. Ναι, ναι. Κατά τα άλλα είναι προφανές ότι βεβαίως δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τα νησιά ανατολικά. Τι είναι το ΝΑΤΟ? Είναι κάποια ως άλλος φορέας εξουσίας και η Ελλάδα αποφάσισε ένα τμήμα της εδαφικής της κυριαρχίας όπως είναι τα νησιά να υπάγεται εκεί κυρίως και αυτό να επικαλούμεθα? Ακούστε, η δήλωση είναι: το τι θα κάνει το Κογκρέσο σε σχέση με το τουρκικό αίτημα είναι δικό του θέμα. Θέλω να σας παραπέμψω σε δηλώσεις, λέει ο Πρωθυπουργός, σημαντικών αξιωματούχων στο Κογκρέσο, οι οποίες λένε ξεκάθαρα ότι η απαραίτητη προϋπόθεση για να πουληθούν σύγχρονα ναοπλικά συστήματα στην Τουρκία είναι να αλλάξει η Τουρκία τη συμπεριφορά της. Και μέχρι στιγμής, όταν έχουμε μια χώρα η οποία δυστυχώς εξακολουθεί να κάνει υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά, και αυτό που ενδιαφέρει τις ΗΠΑ είναι ότι αυτά είναι νατοϊκά νησιά, είναι νησιά μια σύμμαχη χώρα στο ΝΑΤΟ, προφανώς αυτή είναι μια πρακτική η οποία δεν μπορεί να συνεχιστεί. Με συγχωρείτε, κύριε Πρέσβη, το ΝΑΤΟ μας λέει να τα βρούμε. Επί των δικών μας νησιών να τα βρούμε. Για τις περιπτώσεις διαμαρτυρόμαστε, λέει, βρείτε τα. Καθίστε κάτω να κάνετε διάλογο. Δεν επιτίθεμαι σε εσάς. Καταλαβαίνετε, είναι η αγανάκτηση από ένα σημείο και ύστερα για το δούλεμα που πέφτει. Σε αυτό το δούλεμα, εμείς έχουμε λόγο να ανατροφοδοτούμε τη συζήτηση. Πάντα έχουμε μία πολύ βάσιμη και δικαιολογημένη. Το λέω γιατί τα νησιά στο Αιγαίο είναι ελληνικά. Δεν είναι νατοϊκά. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Μα δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Νομίζω, κοιτάξτε, δεν θέλω κανέναν να δικαιολογήσω και κανέναν να δικαιολογήσω. Αλλά νομίζω ότι η ιδέα, η σκέψη του Πρωθυπουργού ήταν να πει ότι αφού οι Τούρκοι παραβιάζουν το συγκεκριμένο τμήμα της εδαφικής μας κυριαρχίας, γιατί τα νησιά είναι ελληνική κυριαρχία, και οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται κυρίως για τα συμφέροντα και παγίως για τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι Αμερικανοί ότι και αυτό το τμήμα ανήκει στη συμμαχία, όπως και η Ελλάδα, όπως και η Τουρκία, και επομένως να μην τηρούν μια στάση ουδετερότητας απέναντι στα νησιά. Τώρα το ότι χρησιμοποίησε τον όρο νατοϊκά νησιά το έκανε νομίζω για να τονίσει ότι αυτό το τμήμα πρέπει να αντιμετωπίζεται από τους Αμερικανούς με την ίδια ευαισθησία με την οποία αντιμετωπίζεται όλος ο ελληνικός χώρος, ή πρέπει να αντιμετωπίζεται όλος ο ελληνικός χώρος. Ίσως μια άλλη διατύπωση να ήταν ακόμα πιο σαφής. Θέλω να κλείσουμε με το μου λέει εδώ ένας φίλος, με το άρθρο 102 της χάρτας του ΟΗΕ που γνωρίζει ο πρέσβης, απαγορεύεται η μυστική διπλωματία, αναγκάζοντας τα κράτη να δημοσιοποιούν μεταξύ τους συμφωνίες. Το είπε ο κύριος πρέσβης όμως αυτό, ότι δεν μπορεί να γίνεται ατέρμονα μυστική διπλωματία. Αυτό είπε. Δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Δεν την νομιμοποιούμε. Απλώς λέμε ότι τέτοια επαφές, εν πάση περιπτώσει, στο παρασκήνιο γίνονται πολύ συχνά, χωρίς να δημοσιοποιούνται αμέσως. Εάν στο παρασκήνιο όμως αναλαμβάνονται δεσμεύσεις που αφορούν την εξωτερική πολιτική της χώρας και αυτές οι δεσμεύσεις δεν δημοσιοποιούνται, δεν έρχονται στη Βουλή και δεν εγκρίνονται από τη Βουλή, τότε ασφαλώς έχουμε εκδήλωση νοσηρής και βλαπτικής μυστικής διπλωματίας. Κύριε Πρέσβη, θέλω να κλείσουμε, γιατί είστε από τους ανθρώπους που το κάνει αυτό, ρωτώντας σας ποια θα ήταν κατά τη γνώμη σας, σε ελάσσονα βαθμό, μία νέα στρατηγική της χώρας σε αυτό το εξαιρετικά ρευστό περιβάλλον, όπου ο γείτονας εκδηλώνει ανοιχτά τις προθέσεις του. Τολμώ να πω ότι έχει μπει και σε τροχιά σύγκρουσης έναντι του ελληνισμού. Δεν τον εμποδίζει κάτι. Το σκέφτεται στρατηγικά, ακόμη τακτικά. Στρατηγικά το έχει επιλέξει, πιστεύω. Λοιπόν, ποια θα έπρεπε να είναι η δική μας νέα στρατηγική αντιπαραβολή? Νομίζω ότι οι γραμμές που ακολουθούμε στην εξωτερική μας πολιτική σε ό,τι αφορά την Τουρκία, κατά ένα γενικό τρόπο είναι προς την ορθή κατεύθυνση. Δηλαδή, βελτίωση της αμυντικής μας ικανότητας στον μέγιστο διαρκής και στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Ένταση της ενημέρωσης
των ξένων κυβερνήσεων και της διεθνούς κοινής γνώμης για το παράλογο και το προκλητικό και το απαράδεκτο ύφος των τουρκικών αξιώσεων και διεκδικήσεων. Και εν πάση δε περιπτώσει ενημέρωση και της εσωτερικής μας κοινής γνώμης για τους κινδύνους που συνεπάγεται μακροχρόνια η στάση που τηρεί η Τουρκία. Καλώς κάνουμε εμείς και δηλώνουμε ότι είμαστε μια φιλιρινική χώρα. Αυτό όμως δεν πρέπει να ερμηνεύεται από τους τρίτους ότι επειδή είμαστε φιλιρινική χώρα σημαίνει ότι θα υποχωρούμε συνεχώς έναντι των τουρκικών απαιτήσεων ή εύκολα έναντι των τουρκικών απαιτήσεων. Ναι, είμαστε φιλιρινικοί, αλλά έχουμε και ένα αίσθημα πατριωτικής αξιοπρέπειας που δεν είμαστε διατεθειμένοι με κανένα τρόπο να μειώσουμε ή να παραμερίσουμε. Και να το πάρουμε απόφαση, κύριε Σαχίνη μου, δυστυχώς. Ο δύσκολος αυτός ασιατικής νοοτροπίας γείτονας που είναι η Τουρκία θα μας δημιουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα προβλήματα, όπως μας τα δημιουργεί τώρα εδώ και δεκαετίες. Απέναντί τους λοιπόν, ναι, θέλουμε να έχουμε μια χώρα με καλή γειτονία. Αν όμως αυτό δεν γίνεται από μέρους τους δεκτό, θα πρέπει να συμβιώσουμε με την ιδέα μιας διαρκούς προσπάθειας ενίσχυσης της θέσεώς μας. Διότι δεν έχουμε το πλεονέκτημα που έχει η Τουρκία να επικαλούμεθα κάθε φορά τη στρατηγική μας θέση. Κακά τα ψέματα. Είναι σημαντικός ο ρόλος μας στην Μεσόγειο, σημαντικός και για το ΝΑΤΟ, αλλά στην εκτίμηση των συμμάχων μας η σχέση της Τουρκίας είναι πάντα σημαντικότερη σε σύγκριση με εμάς. Αυτό λοιπόν το κενό πρέπει εμείς αυτή τη διαφορά να την αναπληρώνουμε με μια δυναμική εξωτερική πολιτική που δεν θα διστάζει να γίνεται δυσάρεστη και στους συμμάχους, που θα είναι διεκδικητική απέναντί τους σε ό,τι αφορά την ανοχή που επιδεικνύουν και που δεν θα έχει στοιχεία αμφιβολιών ή μικροϋποχωρήσεων με την σκέψη ότι έτσι γινόμαστε αρεστοί και πρόκειται να ανταμυφθούμε. Ο υποχωρών από ευγένεια δεν θεωρείται άξιος ανταμοιβής, θεωρείται άξιος περαιτέρω πίεσης. Κύριε Πρέσβη, ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος, κατά τη γνώμη σας, το θέμα των 12 ναυτικών μιλίων θα έπρεπε να έχει προχωρήσει με θέσεις βάσης, ευθείες γραμμές βάσης κλείσιμο κόλπων πρώτα και συντεταγμένες στον ΟΗΕ, θα έπρεπε να έχουμε προχωρήσει? Θα έπρεπε να έχουμε προχωρήσει. Μάλιστα. Βέβαια. Άλλο ερώτημα, κλείνω με τα ερωτήματα εδώ, βλέπω και εξειδικευμένα, προφανώς γιατί έχουν αντίληψη με ποιον συνομιλούμε. Με ρωτάει εδώ ο φίλος ο Τάκης. Είναι εξειδικευμένο αλλά έχει ενδιαφέρον. Επί κυβερνήσεως Κώστα Καραμαλή είχαμε τη διαταγή του Σόσερ της 21ης Αυγούστου του 6 που απαγόρευε στα ελληνικά αεροσκάφη για σκοπούς του ΝΑΤΟ να προσεγγίζουν εγκύτερα των 6 ναυτικών μιλίων από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου να πετάνε πάνω από αυτά και να προσγειώνονται. Αυτό δεν έδειχνε την πρόθεση του ΝΑΤΟ σε σχέση με τα ελληνικά νησιά στις νατοϊκές ασκήσεις? Την έδειχνε. Μάλιστα. Ναι. Άλλο ερώτημα φίλου. Επί τη ευκαιρία λέει ο κύριος Πρέσβης, μπορεί να μας εξηγήσει γιατί η συμφωνία των Πρεσπών δεν έχει πρωτοκολληθεί βάσει το άρθρο 102 της χάρτας του ΟΗΕ? Δεν το ξέρω εγώ αυτό, αν το γνωρίζετε. Ούτε εγώ ακριβώς το ξέρω γιατί δεν έχει πρωτοκολληθεί, διότι απομένει νομίζω απομένουν κάποιες κυρωτικές ενέργειες από τη δική μας πλευρά που δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Επειδή όμως μιλάμε για τον ΟΗΕ και επανερχόμενος λίγο στο προηγούμενο ερώτημα ήθελα να πω το εξής. Η Τουρκία το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και της αξιώσεις της επινησίδων του Αιγαίου που συνεχώς ο αριθμός τους αυξάνεται έχει στείλει σχετική επιστολή και στα Ηνωμένα Έθνη και μάλιστα έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο επισήμων θέσεων των κρατών μελών του ΟΗΕ. Τι ρωτώμε, γιατί εμείς δεν προχωρούμε σε μια ανάλογη ενέργεια? Γιατί δηλαδή εμείς, αφού η Τουρκία έτσι κι αλλιώς τις αυθαίρετες αξιώσεις της
τις προβάλλει ως δίθεν νόμιμες και ζητεί την καταγραφή τους από τα Ηνωμένα Έθνη. Ναι. Γιατί δεν προβάλλουμε και εμείς τις δικές μας αξιώσεις, αυτό που λέμε κυριαρχικά δικαιώματα, που είναι άλλο από τα δικαιώματα κυριαρχίας. Mm. Δηλαδή ποια κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να, ποιο κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να είναι το εύρος της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και ποιες είναι οι θέσεις μας περί της υφαλοκρηπίδας, να ζητήσουμε και εμείς την καταγραφή της. Εμείς είμαστε σε κενό. Ο νόμος Μανιάτη, ναι, αλλά... ο οποίος έχει κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση την κοινοποίησε στα Ηνωμένα Έθνη. Γιατί ακολουθούμε αυτή την, θα σας έλεγα, τεθλασμένη οδό. Επισήμως, η Τουρκία καταθέτει τις απόψεις της για τη γαλάζια πατρίδα και εμείς καταθέτουμε τις δικές μας απόψεις για την υφαλοκρηπίδα και την αποκλειστική οικονομική. Πολύ σωστή επισήμανσή σας, κύριε Πρεσβή. Δυνητική ΑΟΣ δεν υπάρχει. Να το πούμε αυτό. Είναι εφεύρημα γλωσσικό. Δυνητική ΑΟΣ. Ακριβώς. Συμφωνώ. Ακριβώς. Αλλά αφού έτσι συμπεριφέρεται η άλλη πλευρά και μας δημιουργεί την εντύπωση στα Ηνωμένα Έθνη ότι αυτές οι θέσεις που ζήτησε την καταγραφή τους, αφού δεν υπάρχει απάντηση από δική μας πλευρά, υπήρξε βέβαια από την πλευρά της μονίμου αντιπροσώπου μας εκεί, αλλά υπήρξε με μια καθυστέρηση, δεν εστιάζεται αποκλειστικά σε αυτό το θέμα. Εμείς νομίζω ότι πρέπει να αποκτήσουμε ταχύτητα αντανακλαστικών και πρέπει συγχρόνως να αποκτήσουμε και μια πρωτοβουλία και μια πρωτοβουλιακή ενεργητικότητα. Όχι να περιμένουμε την Τουρκία να υπογράψει το σύμφωνο με τη Λιβύη για να αντιδράσουμε. Να έχουμε τη δυνατότητα να προβλέπουμε λίγο τις εξελίξεις και να ενεργούμε αποτρεπτικά πριν αυτές εκδηλωθούν. Και όχι αντανακλαστικά αφού εκδηλωθούν και μετά. Άμα έχεις και ένα καλό δίκτυο πληροφόρησης από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και όχι για αλότρια, είναι προφανές ότι θα μπορούσε να κινηθείς και πιο γρήγορα. Το λέω εγώ, όχι εσείς, διπλωματικά, κύριε Πρέσβη. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την εφόλυσιλη συζήτηση σήμερα. Και εγώ σας πρωί Δευτέρα. Καλή σας ημέρα. Ελπίζω να ήταν σαφής η απόψη. Σαφέστατη. Πιο σαφής δεν γινόντουσαν να είναι οι λόγοι σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Προσβλέπω και σε άλλη συζήτηση μαζί σας σε πρώτη ευκαιρία.